δεξιά του μεγάλου ξενοδοχείου το Μάρμαρα. Ταξί με αυτή η περιοχή, από εδώ ταξινομούσα το νερό. Τι αγαπητοί είναι που δεν έχει... Το γωνιακό κτίριο το πράσινο είναι ξενοδοχείο, λέγεται Περάπαλας. Είναι από τα πρώτα ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης. Η διοκτησία του την είχε ο Κοτοσάκης. Ποδόσμιο κεράτιος πόλμος είναι. Η μειονότηση, η ελληνική μειονότηση είναι περίπου 2.000 άτομα. Οι Αρμένοι περίπου 80-85.000. Κράτιος κόσμος είναι ένα φυσικό κανάλι που χωρίζει την παλιά από τη νέα πόλη. Βρισκόμαστε στην παλιά πόλη. Τα σπίτια που βλέπετε, τα εγκαταλειμμένα και καταστραμμένα σπίτια, ήταν των Ελλήνων Κωνσταντινούπολιτων που ζούσαν εδώ πέρα και μετά το 1964 τους είχαν απειλάσει. Κοιτάξτε αριστερά παρακαλώ, επάνω στο λόφο, ένα κόκκινο κτίριο. Είναι η μεγάλη σχολή του γένους. Λειτουργεί βέβαια με 60 παιδιά. Χτίστηκε το 1882. Ο διευθυντής είναι Έλληνας, ο υποδιευθυντής Τουρκός. Αριστερά σας η εκκλησία των Βουλγάρων. Είναι σιδερένια η εκκλησία αυτή που βλέπετε. Την έχουν φέρει με πλοίο. Η περιοχή εδώ τώρα που συνεχίζουμε ονομάζεται στα τουρκικά Παλατάς. Πήρε την ονομασία από τα πολλά παλάτια. Εδώ υπήρχαν πολλά ανάκτορα των Κομνηνών που έχουν καταστραφεί. Τα τείχη που βλέπετε είναι του Κεράτιου Κόρπου. Περίπου ήταν 24 χιλιόμετρα γύρω-γύρω, διότι η παλιά πόλη ήταν κτισμένη μέσα από τα τείχη. Υπάρχουν και θαλάσσια τείχη και στεριάς. 24 χιλιόμετρα γύρω-γύρω. Η πόλη είχε κτιστεί μέσα από τα τείχη. Τι θα πει τόπ καπί, τόπ θα πει κανόνι, καπί θα πει πύλη, πύλη κανονιού. Διότι ο κατακτητής πριν πάρει την πόλη είχε τοποθετήσει μεγάλα κανόνια σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό ονομάστηκε Τόπκαπι. Έχουμε και ανάκτορα που θα επισκεφτούμε σήμερα Τόπκαπι. Αυτά λεγόταν Σαράι Τζεντιντά Μιρέ, που θα πει νέο παλάτι. Τον 18ο αιώνα, όταν είχαν τοποθετήσει τις πύλες του ανακτόρου Τόπκαπι κανόνια, τότε πήρε την ονομασία και το ανάκτορα Τόπκαπι. Τη γυναίκα του θα πει Ανδριανούπολης, που ξέρουν την Ανδριανούπολης, γιατί ο δρόμος που πάει η Ανδριανούπολη, γι' αυτό ονομάστηκε. Αριστερά, κοιτάξτε παρακαλώ, έχει μια πύλη ανοιχτή, βλέπετε αριστερά σας, είναι η Κερκόπορτα. Για πρώτη φορά που μπήκαμε μέσα από εδώ, από αυτή την πύλη είχαν μπει. Πρώην Προέδρου της Τουρκίας, του Ζάλ. Και το δεύτερο στο βάθος που βλέπετε είναι του Μεντερές, τον είχαν κρεμάσει το 1964 και τώρα τον τιμήσανε μάλιστα. Και τον Ζάλ τον κρεμάσανε? Όχι, ο Ζάλ πέθανε, τον κρεμάσανε. Τον πέθανε. Βλέπετε μια λακκούβα εδώ, εμπρός ήταν η Τάφρος. Είχε 10 μέτρα πλάτος και 20 μέτρα βάθος. Τα τείχη, σας είχα πει, αποτελούνται από εξωτερικά και εσωτερικά τείχη. Τα εξωτερικά τείχη είχαν ύψος περίπου 7,5 μέτρα, τα εσωτερικά 11,5 μέτρα. Τώρα στην Τάφρο εδώ έχουν φυτέψει, όπως βλέπετε, σαλάτες. Τα τείχη έχουν εκτιστεί 413 μετά Χριστόν επί Θεοδοσίου. Τώρα κατευθυνόμαστε προς την περιοχή γιατί κουλέ, κουλέ, τα πύργιο. Γιατί θα πει 7, κουλέ θα πει πύργος, 7 πύργιο. 18 πύλες λοιπόν. Θα βλέπετε, κοιτάξτε παρακολουθώ αριστερά στο βάθος, θα δείτε 7 πύργους. Είναι η περιοχή γιατί κουλέ, μέσα είναι παλέτες σπορ από την πετσινούντα αγώνες μπάσκετ. Είναι έδρα της ΕΦΕΣ Πίλσε, της μειονότητας. Της μειονότητας. Έχουμε και γύρω κομμιό.
βλέπουμε τη θάλασσα του Μαρμαρά. Στο βάθος βλέπετε δύο νησάκια, είναι η Οξία, Σερονίσι είναι βέβαια, και το πλατή το νησί που είχε συνεδριάσει στο δικαστήριο που είχαν εκκρεμάσει το Μεντερές. Ο δρόμος που διασχίζουμε εδώ πέρα ήταν θάλασσα. Είναι παζωμένος αυτός ο χώρος, διότι η θάλασσα έφτανε μέχρι τα τείχη αριστερά που βλέπετε. Ήταν, βλέπουμε τα τείχη του Θεοδοσίου, τα θαλάσσια τείχη. Ερχόντας από τη ζωδό που πήγε, είδαμε τα τείχη στεριάς. Τείχη ήταν ο λιμένας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πάμε αριστερά σας, λέγεται Ψωμαθία, λεγόταν βέβαια, τότε είναι ονομένος Σαμάτια οι Τούρκοι. Έχουμε 6 ορθόδοξες εκκλησίες. Ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Γιώργιος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, Παναγία Εξ Μαρμάρου, Άγια Ανάληψη. Όταν κοιτάξετε αριστερά επάνω στο λόφο μπρος σας, βλέπετε ένα καμπαναρίο, δεν είναι μια εκκλησία, είναι των Αρμενίων. Ήταν το πατριαρχείο τους. Αριστερά που βλέπετε κρεμισμένα κτίρια ήταν παλάτι, λεγόταν του Βουπολέοντος το παλάτι. Έχει καταστραφεί στην εποχή των Σταυροφόρων. Για 204. Δεξιά πάνω σε όλο βλέπετε τον πύργο, λέγεται πύργο στον Γαλατά. Βέβαια γιατί λέγεται Γαλατάς. Εκεί καθόταν Γαλάτες και Βενετσιάνοι από τη εποχή του 1300 Ιωάννου. Μετά την άλωση έχει μεταχειριστεί η φυλακή. Τώρα μέσα έχει ασανσέρ, παίρνετε εισιτήριο, ανεβαίνετε πάνω, είναι επιπληρωμή βέβαια. Έχει πανοραμική θέα, βλέπετε όλη τη Σνούπολη. Τα πλοία που βλέπετε είναι του 1945, είναι παραδοσιακά πλοία, τα οποία εδώ κάθε 15 λεπτά συνεχίζουν για Ασιατική Αίτη. Συνέχεια πλοία να έρχουν. Αριστερά σας το τέμενο λέγεται Γενή Τζαμί. Στο λόφο επάνω βλέπετε το τέμενο λέγεται Σουλεϊμάνι. Είναι του 1550. Χτίστηκε με διαταγή του μεγαλοπρεπούς Σουλτάν Σουλεϊμάν. Βέβαια η γυναίκα του, η φοβερή γυναίκα Χουρέμ ονομαζόμενη, ήταν Ρωσίδα. Βλέπετε ένα μικρό πάλι αριστερά τζαμί, λέγεται Ρουστέμ Πασά. Θα πείτε ποιος είναι ο Ρουστέμ Πασάς. Ρουστέμ Πασάς ήταν γαμπρός του μεγαλοπρεπού Σουλτάν Σουλεϊμάν. Ως καταγωγή βέβαια ήταν Σέρβος, είχε παντρευτεί την κόρη του μεγαλοπρεπούς. Δεξιά σας βλέπετε ένα κοκκινοπό κτίριο με θόους, λέγεται Μσέτσα στα τουρκικά, που θα πει Αιγυπτιακή αγορά. Μέσα πλάνε μπαχαρικά, αρώματα, ξηρή καρπή και διάφορα άλλα είδη. Τηλεφόρες που θα κατέβουν προς τα κάτω, η Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ονομαζόταν Αυγούστο Αντωνίνα. Αύγουστος Αντώνιος ήταν ο γιος του Σεπτίμιου Σεβίρου, ο οποίος είχε κτίσει και τον υπόδρομο το 195 μετά Χριστόν. Βέβαια ο υπόδρομος, σας είχα πει, τώρα είναι πάρκο, έχει καταστραφεί βέβαια. Είχε μήκος 400 μέτρα και πλάτος 120 μέτρα. Είχε χώρο για 30.000 άτομα. Γίνονταν βέβαια αρματοδρομικές αγώνες και μονομαχίες. Και οι στάσεις του Νίκα είχε γίνει στον υπόδρομο το 532. Όπως ξέρετε είχαν συμμαχίσει δύο κόμματα, Πράσινη και Γαλάζια. Και αυτοί όλοι είχαν καταστρέψει πολλές εκκλησίες και πρόοδο μνημεία. Βλέπουμε Αιγυπτιακή στήλη. Αιώνα π.Χ. την έχουν φέρει από το Καρνάκ της Αιγύπτου. Είναι από τα πιο αρχαία μνημεία που υπάρχουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Το δεύτερο βέβαια αρχαίο μνημείο είναι η δεύτερη στήλη, δηλαδή είναι μια χάλκινη σπασμένη μια στήλη, χρονολογείται 476 π.Χ. την έχουν φέρει από τους δελφούς της Ελλάδας.
430 π.Χ. 475, όταν οι Έλληνες, συμμάχοι των Πλατεών, είχαν νικήσει τους Πέρσες, προς τιμή της νίκης αυτής είχαν φτιάξει τη στήλη αυτή. Αυτή η στήλη λέγεται στήλη των Όφεων. Είναι τυλιγμένα τρία φίδια μεταξύ των, βέβαια οι κεφαλές είναι σπασμένες. Επάνω στις κεφαλές υπήρχε, λέει η ιστορία, ένας τρίποδας και στον τρίποδα τα 31 ονόματα που πόλεις που πήραν μέρος στη μάχη των Πλατεών. Και η τελευταία στήλη, μια πέτρινη στήλη, λέγεται στήλη του Κωνσταντίνου, του Πορφυρογέννητου, χρονολογείται 948 μετά Χριστόν, ήταν καλυμμένη με χάλκινες φλάκες. Όταν η τέταρτη σταυροφορία το 1204 είχε πει στην Κωνσταντινούπολη, πήραν λέει τις χάλκινες πλάκες και τις πήραν στη Βενετία, νομίζοντας που είναι από χρυσό. Τι λέγεται στήλη του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου? Όσοι βασιλείς έχουν γεννηθεί από βασιλείς γονείς, έφεραν την προσωνυμία Πορφυρογέννητη, γεννημένη Πορφύρα. Διότι το προτιμότερο χρώμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν το κόκκινο, το οποίο συμβολίζει τη δύναμη. Δεν ξέρω αν ξέρετε αυτό κάτω ο Βάλης. Το νερό το έφερναν με υπόγειους αγωγούς μέχρι εδώ και από εδώ μετά το έστελναν σε δεξαμενές. Στην εποχή του Βυζαντίου ήταν 60 δεξαμενές.